Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια εξέλιξη που πριν από λίγο φάνταζε αδιανόητη, την μεγαλύτερη στρατιωτική εισβολή σε ανεξάρτητη χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Ουκρανία δεν παραβιάζουν απλά το διεθνές δίκαιο, θέτουν σε αμφισβήτηση ολόκληρη την εθνική ασφάλεια της Ευρώπης. Γι' αυτό και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εξαιρετικά δυναμική. Είμαστε εδώ πέρα ενωμένοι για να πάρουμε αποφάσεις λήψης σκληρών κυρώσεων απέναντι στην Ρωσία. Είμαστε εδώ για να ζητήσουμε το στομό το δυνατό, την παύση όλων των εχθροπραξιών, την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ουκρανία, την εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να ετοιμάσουμε, να οικοδομήσουμε την άμυνά μας απέναντι σε εξελίξεις που ενδεχομένως να πλήξουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Έχω ζητήσει να συμπεριληφθούν στα συμπεράσματα της έκτακτης συνόδου μια πρόβλεψη η οποία θα εξοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει και να προτείνει άμεσα στο Συμβούλιο την λήψη έκτακτων μέτρων υποστήριξης των κρατών μελών απέναντι στις ενδεχόμενες απότομες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προστατευτούμε από έναν ενδεχόμενο εκβιασμό από πλευράς ρωσικής πλευράς και να δείξουμε ότι παραμένουμε αταλάντευτοι στο δρόμο υπεράσπισης του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας.